από τον κύριο Υπουργό θα είναι δύο βουλευτές στον κατάλογο, ο κύριος Μωραΐτης και ο κύριος Μηταφίδης, και μετά είναι η κυρία Φωτίου. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το επίμαχο θέμα του αν μπορεί μια κυβέρνηση όπως η σημερινή, πρώτον, να έχει σχέδιο, δεύτερον, να ακολουθεί μια συντεταγμένη πορεία για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και την ανάκαμψη της οικονομίας, και τρίτον, να το κάνει αυτό με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποτελεσματικό, αμφισβητείται κατά κράτος από μια καταστροφολογική αντιπολίτευση, η οποία σε όλους τους τόνους αναδεικνύει μια οικονομία στην οποία η παρουσία και μόνο αυτής της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο έχει δημιουργήσει μια τεράστια καταστροφή στην οικονομία. Να υπενθυμίσω, πρώτον, ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, δηλαδή με το γεγονός ότι έγινε κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση το 2015, προκάλεσε ζημιά στην οικονομία, αν θυμάμαι καλά την τελευταία αρθρογραφία του κυρίου Βρούτση, 12 δις. Και αυτή ήταν η ζημιά που προκαλέσαμε το 12,7. 12,7 δις ήταν το κόστος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για το 2015. Να προσθέσω τα capital controls. Να προσθέσω και την παροιμιώδη ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης. Δεν το έχετε βάλει στο άρθρο. Η ανικανότητα έχει οικονομικό κόστος. Άρα αυτά και με αυτά μαζί, capital controls, ανικανότητα που υπολογίζουμε, δεν ξέρουμε, μερικά δις, συν 12,7 δις, αυτό είναι το κόστος της κυβέρνησης. Όλοι οι οικονομολόγοι σε αυτή την αίθουσα, αλλά και όλοι οι συμπολίτες, θα συμφωνήσουμε ότι αν συνέβαιναν όλα αυτά, θα αποτυπωνόταν κάπου στην πορεία του ΑΕΠ του 2015. Τόσο απλά. Αν συνέβαιναν όλα αυτά και είχαν οικονομικό αντίκτυπο, το ΑΕΠ πρώτον θα αποτύπωνε το κόστος των 12 δις με μεγάλη συρρήκνωση. Δεύτερον, η επιβολή των capital controls στη θεωρία παράγει 5-6% ύφεση, εάν αυτή είναι η καταστροφή της οικονομίας. Και επίσης η ανικανότητα της κυβέρνησης θα προσέθεται πολλά άλλα. Τα αποτελέσματα, συνεχίζει η καταστροφολογία και με πολλά άλλα θέματα, τα ξέρετε, οι επιχειρήσεις κλείνουν, διαλύεται ανεργία και ούτω καθεξής. Τα αποτελέσματα όμως του 2015 δείχνουν μια άλλη εικόνα. Δείχνουν ότι η ύφεση ήταν μηδενική, μείον 0,2, τελεία. Ότι το εξωτερικό ισοζύγιο πήγε πολύ καλά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, δεν μειώθηκαν. Τρίτο, ότι η βιομηχανική παραγωγή το δεύτερο εξάμηνο είχε 4,6% άνοδο. Ότι η ανεργία είχε μικρή, αλλά μικρή μείωση, όχι αύξηση. Και ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση της οικονομίας, πήγε εξαιρετικά. Συνεπώς, αν ισχύει το ένα, δεν μπορεί να ισχύουν και τα άλλα. Τα αποτελέσματα της οικονομίας δείχνουν ότι υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο δεν συνάδει με την κριτική της αντιπολίτευσης. Πρέπει να διαλέξετε ποιο από τα τρία είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αποτύχατε στις προβλέψεις σας. Τα capital controls, τα πολλά μέτρα που πήραμε, οι λεμιτόμοι, τα έκτακτα μέτρα κτλ. Ή η ανικανότητα της κυβέρνησης. Μπορείτε να αποσύρετε ένα από τα τρία. Σας δίνω το δικαίωμα και σας προτείνω να βγάλετε το ανικανότητα της κυβέρνησης. Διότι αυτή η κυβέρνηση, τον περασμένο χρόνο, σε μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί κάνουμε τη συζήτηση εδώ και μερικές μέρες, και για το 2014 και για το 2015, και καλώς την κάνουμε, χωρίς να παίρνουμε υπόψη το αν η διεθνή συγκυρία είναι θετική ή αρνητική. Και σας διαβεβαιώ ότι το 2015 η διεθνή συγκυρία ήταν πιο αρνητική, με βάση όλες τις εξελίξεις παγκόσμιας οικονομίας, επιδόσεις ευρωπαϊκής οικονομίας και πολλά άλλα θέματα. Άρα σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Επανέρχομαι όμως στο θεμελιακό σημείο. Έχει σχέδιο η κυβέρνηση ή όντως ισχύει σε κάποιο ποσοστό, σε κάποιο βαθμό αυτά τα οποία λέει
η αντιπολίτευση και αν αυτό το σχέδιο έχει συντεταγμένη δομή, έχει λογική, έχει συνάφεια, είναι αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε στους Έλληνες πολίτες και αν αυτό εφαρμόζουμε ή όχι. Να θυμίσω ότι η συμφωνία την οποία φέραμε και ψήφισε η μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής είχε τρία δεδομένα σημεία. Το ένα σημείο ήταν ότι απάλασε την ελληνική οικονομία από δανειακές υποχρεώσεις περίπου 40 δις μέσα με τα επόμενα 5-6 χρόνια. Αυτό μας επέτρεψε να έχουμε χαμηλότερα πλεονάσματα και να κάνουμε μια υπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτή ήταν η μεγάλη σημασία αυτής της συμφωνίας. Και το τρίτο, είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο μέσα από το οποίο, ένα οδικό χάρτη, μέσα από το οποίο η ελληνική οικονομία θα επέστρεφε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό το σχέδιο, το τελευταίο του κομμάτι, στο οποίο θέλω να σας υπενθυμίσω, ήταν πολύ συγκεκριμένο. Εφαρμογή των δύο ενωτήτων, τις οποίες ολοκληρώσαμε τη διαπραγμάτευσή τους τον περασμένο Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, τα προαπαιτούμενα δηλαδή, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πρώτη αξιολόγηση και από εκεί και πέρα επιστροφή σε ένα θετικό ρυθμό ανάπτυξη με μια σειρά από μέτρα τα οποία θα παίρναμε. Αυτό είναι το σχέδιο. Καινούριο, δεν το έχουμε ξανακούσει, δεν το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, δεν έχουμε καταδείξει και πριν από τις εκλογές ότι με βάση αυτή τη συμφωνία και μια συντεταγμένη στρατηγική εμείς επιδιώκουμε με αυτόν τον τρόπο της σταθεροποίησης της οικονομίας την ανάκαμψη εντός του 2016. Μέχρι τώρα μας λέγατε ότι δεν γίνεται αυτό. Η Κομισιόν προβλέπει ανάκαμψη στο δεύτερο εξάμηνο του 2016. Θα το αποδεχτείτε ή όχι? Και αν δεν το αποδεχτείτε, θα μας πείτε ποιο ισχυρός λόγος σας κάνει να αμφισβητείτε το γεγονός. Τον περασμένο Οκτώβρη που το πρώτο είπαμε, εντάξει, είχατε κάθε δικαίωμα να το αμφισβητείτε. Τώρα το λέει η Κομισιόν. Το δεύτερο εξάμηνο θα έχουμε ανάκαμψη. Άρα η ιδέα παραμένει ότι υπάρχει μια συντεταγμένη στρατηγική για την οποία μπορεί να μας κατηγορήσετε για πολλά πράγματα, ό,τι θέλετε, αλλά αυτό υπάρχει. Δεν είναι μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση δεν ακολουθεί μια συντεταγμένη στρατηγική. Να σας υπενθυμίσω βασικά σημεία αυτής της στρατηγικής. Εμείς έχουμε υποσχεθεί μεγάλες τομές εντός του πλαισίου της συμφωνίας και εκτός του πλαισίου της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κινείται εντός του πλαισίου της συμφωνίας και χωρίς αποκλειστικά και μόνο τους περιορισμούς που έθετε αυτή, δηλαδή το γεγονός ότι έπρεπε να περιοριστεί η δαπάνη ή να αυξηθούν οι εισφορές κατά 1,8 δις στο ασφαλιστικό ή κατά 1,8 δις από τα φορολογικά, αυτό ήταν η δέσμευσή μας, εμείς επιλέξαμε να προχωρήσουμε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό. Πρέπει να μας πείτε γιατί το ασφαλιστικό, το οποίο καθιερώνει ενιαίους κοινούς κανόνες για όλες τις κοινωνικές ομάδες, το οποίο δημιουργεί αναδενημητικά, λειτουργεί αναδενημητικά, το οποίο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εξισορρόπηση των εισφορών με δίκαιο τρόπο. Ο κανόνας που ισχύει για τις μισθωτές τάξεις της χώρας, το 20% του μισθού τους να πηγαίνει στην ασφάλιση, οφείλει να αποτελέσει κοινό κανόνα για όλες τις κοινωνικές ομάδες, αναλογικά. Άρα έχουμε μια τομή την οποία την προχωράμε, κοινοί κανόνες για όλους, τόσο στο θέμα των εισφορών, όσο και στο θέμα των απολαβών. Ένα βιώσιμο σύστημα με όλη την ομαλή μετάβαση που αυτή απαιτεί στο εσωτερικό του, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα βιώσιμο σύστημα. Δεν είναι σχέδιο αυτό. Δεν είναι μια τομή πάνω στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Δεύτερο, το φορολογικό σύστημα. Επιμένουμε και εξακολουθούμε να επιμένουμε. Το φορολογική μεταρρύθμιση έχει προοδευτικό πρόσημο, αφορά την αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα πιο ευκατάστατα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, προστατεύει απόλυτα τα φτωχότερα στρώματα, απόλυτα, και τα μεσαία στρώματα τα οποία έχουν επιβαρυνθεί, σας το ανέλησε ο κύριος Χουλιαράκης, έχουν οριακή αύξηση ή οριακή μείωση. Είναι μια προοδευτική μεταρρύθμιση, έχει πρόσημο, δεν είναι ουδέτερη.
και αυτή την φορολογική μεταρρύθμιση, επαναλαμβάνω, η οποία έχει μέσο πρόθεσμο και αυτή ορίζοντα, είναι μια δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση. Τρίτο θέμα. Η πρώτη αξιολόγηση είναι ένα επίμαχο θέμα. Και φυσικά έχει πάρει το χρόνο της, ακριβώς επειδή η κυβέρνηση προσήλθε σε αυτή με αυτές τις θέσεις για το φορολογικό, συγκεκριμένες για το ασφαλιστικό, συγκεκριμένες θέσεις για τα κόκκινα δάνεια. Υπενθυμίζω ότι στο θέμα των κόκκινων δανείων η συμφωνία που επιτεύχθηκε είναι αυτή ακριβώς που υποσχεθήκαμε, προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία όλων των δανειοληπτών, μικροεπιχειρηματιών, βιοτεχνών, εμπόρων κλπ. Οι οποίοι έχουν συνδέσει το δάνειό τους καταναλωτικά και άλλα με την πρώτη κατοικία. Αυτό είπαμε, αυτό επιτεύχθηκε στη συμφωνία. Μόλις έρθει το νομοσχέδιο θα δείτε ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιδιώξαμε και ταυτόχρονα δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα για το προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από αυτά που ψηφίσαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Άρα και στη συμφωνία και αυτό που είναι μεγάλη σημασίας και σε αυτό πετύχαμε αυτό το οποίο είχαμε εμπολής επιδιώξει. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Η οικονομία με την πρώτη αξιολόγηση φτάνει σε ένα οριακό σημείο μετά από το οποίο όλοι προσδοκούν αυτό το οποίο θα είναι μια μεταστροφή της οικονομίας σε θετικό πρόσημο. Η μεταστροφή όμως αυτή έχει χαρακτηριστικά. Αυτά αποτυπώνονται. Πρώτον, στο σχεδιασμό με τον οποίο εκτελείται η νέα προγραμματική ευρωπαϊκή περίοδος, το νέο ΕΣΠΑ, που επικεντρώνεται σε δραστηριότητες, τομείς και λειτουργίες με τις οποίες, οι οποίες εντάσσονται στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Δεύτερον, ο νέος αναπτυξιακός νόμος που έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά προσανατολίζει τη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων προς επιθυμητές κατευθύνσεις οι οποίες επιδιώκουν να αλλάξουν το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Τρίτον, εισάγονται για πρώτη φορά μια πληθώρα νέων θεσμών και νέων μεγάλων μεταρρυθμίσεων που θα έχουν τεράστια επίδραση στην οικονομία. Προαναγγέλουμε τη μεγάλη τομή στις δημόσιες συμβάσεις, μια τομή η οποία θα δημιουργήσει ένα ενιαίο καθολικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων, το οποίο και θα εξοικονομήσει πόρους και θα ανοίξει την αγορά των συμβάσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα σε ένα σύστημα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πολύ την ελληνική κοινωνία. Το ίδιο ισχύει για τις δημόσιες παραχωρήσεις και μεγάλες άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που επίκυνται και θα φτιάξουν ένα ισχυρό πλαίσιο γύρω από το οποίο θα γίνει η μεταστροφή στην οικονομία την οποία όλοι επιδιώκουμε. Αν αυτό είναι τα δεδομένα, δεν νομίζω ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη να παραιτηθεί. Έχουν παραιτηθεί την τελευταία εβδομάδα οι μισοί υπουργοί και ο πρωθυπουργός, υποθέτω. Μια κυβέρνηση η οποία κοιτάζει τις εκλογές την επόμενη εβδομάδα ή μια κυβέρνηση η οποία πρώτον δεν ξέρει τι θέλει, δεύτερον αυτό που θέλει δεν μπορεί να το εφαρμόσει, τρίτον πρέπει να φύγει πάση θυσία το κλασικό σύνθημα το οποίο ακούμε από την αντιπολίτευση. Θα μπορούσατε να είσαστε πιο ειλικρινείς. Η βασική σας ευχή θα έπρεπε να ήταν καλύτερα μην είχατε έρθει καθόλου. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μωραΐτης από το Κομμουνιστικό Κόμμα.